Λοιπόν, είπαμε να υποδεχτούμε τον Νίκο Παπανικολάου με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το υπέροχο βίντεο κλιπ. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχο βίντεο κλιπ. Ελπίζουμε σε μια καλύτερη χρονιά. Καλή χρονιά κιόλας. Καλή χρονιά στους τηλεθεατές μας. Όχι. Δεν τα έχουμε πει. Όχι, καλή χρονιά. Η πρώτη παρουσία εδώ στην Κρήτη σήμερα του Νίκου Παπανικολάου το 2021. Το 2021 που ελπίζουμε να είναι καλύτερο σε σχέση με το 2020 που μας άφησε. Μας άφησε πίσω. Επιτέλους. Επιτέλους, Επιτέλους, ακριβώς. Ναι. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά που η λέξη υγεία την άκουσα τόσες φορές από ανθρώπους οι οποίοι σαφέστατα δεν την έλεγαν μέχρι τώρα, μικρότερες δηλαδή ηλικίες. Και νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που την εννοούσαν τη συγκεκριμένη λέξη υγεία, σαν ευχή έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που το εννοούσαν. Το εννοούσαν. Το έχουμε νιώσει όλοι στο πετσί μας. Το έχουμε νιώσει όλοι στο πετσί μας. Γενικότερα είναι μια κατάσταση ψυχική και σωματική υγεία η οποία δοκιμάστηκε και δυστυχώς δοκιμάζεται και ίσως θα δοκιμαστεί και τους επόμενους μήνες. Ξέρεις, εγώ αυτό που σου λέω σε κάθε συζήτησή μας τηλεοπτική, τι θα μας αφήσει αυτή η διαδικασία. Κοίταξε, και πόσο όρημοι θα είμαστε να τη διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και ίσως να ζητήσουμε και βοήθεια. Κοίταξε, σύμφωνα με έρευνα φαίνεται ότι σε ένα ποσοστό από 10 μέχρι 16%, 15-16% φαίνεται ότι το αποτύπωμα στην ψυχική υγεία θα είναι αρκετά έντονο και ίσως αρκετά μόνιμο σε σχέση με αυτά τα οποία ζούμε τώρα. Δηλαδή, σαν αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης η οποία περνάμε σήμερα, σαν αποτέλεσμα θα έρθει και μια ψυχολογική εντός εισαγωγικών κρίση την οποία θα δοκιμάσει με τον κόσμο γενικότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα ασχοληθούμε και θα το σχολιάσουμε, που έχει να κάνει με την καραντίνα, με την πανδημία και την προσωπική σχέση. Την προσωπική σχέση, την προσωπική ζωή γενικότερα, πόσο δοκιμάστηκε, δεδομένου του ότι είχαμε υγειονομική κρίση. Η υγειονομική κρίση γενικότερα έφερε κάποιες αλλοιώσεις στην ψυχολογία μας. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι άφησε ανεπηρέαστη. Είχαμε οικονομική κρίση και ακολούθησε η υγειονομική κρίση. Ακριβώς. Μια δεκάχρονη οικονομική κρίση, ακολούθησε η υγειονομική κρίση και όλο αυτό δεν άφησε ανεπηρέαστη γενικότερα τις προσωπικές σχέσεις. Θα σου έλεγα ότι μέσα από αυτή την έρευνα, μάλλον είναι δύο έρευνες, τις οποίες ουσιαστικά θα περιγράψουμε, οι οποίες έγιναν από δύο έγκριτα, εγκριτότατα ουσιαστικά Ινστιτούτα, Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας υπό τον γνωστό καθηγητή τον κ. Ασκητή, όπως επίσης και το Ινστιτούτο. Το Ελληνικό Ανδρολογικό Ινστιτούτο υπό τον γνωστό καθηγητή επίσης τον κύριο Κωνσταντινίδη. Ουσιαστικά ό,τι καλύτερο υπάρχει στο κομμάτι της ψυχικής και σεξουαλικής ζωής ουσιαστικά στην Ελλάδα. Βέβαια, δύο έρευνες, αποτελέσματα για την πρώτη και τη δεύτερη καραντίνα, οι οποίες αποτυπώνουν κάποιες συνήθειες. Ναι. Λοιπόν, ποια τα αποτελέσματα τώρα της πρώτης καραντίνας στην επαφή και στην προσωπική σχέση ενός ζευγαριού. Ξέρεις, σύμφωνα... Ερώτηση, για να το ξέρω. Έχω απορία. Ζευγαριού, είναι παντρεμένοι, είναι σε σχέση. Αυτό φαίνεται ακριβώς ότι δεν αποτυπώνεται ακριβώς εδώ. Αυτή είναι η δεύτερη ουσιαστικά καραντίνα. Αυτό αποτυπώνεται στη δεύτερη καραντίνα σε αυτόν τον πίνακα. Προς το παρόν λοιπόν. Το βλέπουμε στη συνέχεια. Είναι η δεύτερη πάσα. Το δούμε στη συνέχεια. Είναι η δεύτερη πάσα ακριβώς. Πρώτη φορά λοιπόν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας υπό το γνωστό και πάλι λέω καθηγητή, τον κύριο Ασκητή, φαίνεται ότι η μεγάλη κερδισμένη είναι η έγκαμη. Οι έγκαμοι, οι οποίοι είχαν μια καλή σχέση, φαίνεται ότι την εξέλιξαν καλύτερα. Γιατί φαίνεται ότι βρήκαν χρόνο ούτως ώστε να λειτουργήσει θετικά για τη σχέση τους. Αυτό λειτουργήσε θετικά, λειτουργήσε καλά και με κάποιο τρόπο έτσι βίωσαν καλύτερα αυτή την κατάσταση, την ψυχοπιεστική κατάσταση της καραντίνας. Μεγάλη χαμένη προφανώς ήταν οι singles. Αυτοί οι οποίοι ήταν μόνοι τους, δηλαδή ουσιαστικά, οι οποίοι προφανώς λόγω των συνθήκων που υπήρχαν δεν μπορούσαν να βρουν καλές σχέσεις ουσιαστικά, δεν μπορούσαν δηλαδή να συνάψουν σχέσεις. Όπως επίσης και αυτοί οι οποίοι απλά συγκατοικούσαν κάποιες τουλάχιστον ημέρες εβδομάδας, όπου οι συνθήκες απαγόρευσης που υπήρχαν δεν τους άφηναν να πλησιάσουν ο ένας με τον άλλον. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα και να πάρεις πάσα από την κάρτα που είδαμε. Ακριβώς, Ελληνικό Ανδρολογικό Ινστιτούτο, επίσης πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία είναι εν εξελίξη, η οποία μιλάμε για χίλιους ανθρώπους που ερωτήθηκαν μέσα από το διαδίκτυο. Οι άνθρωποι ήταν από 25 μέχρι 45 ετών. Από εκεί και πέρα φαίνεται λοιπόν, στο πρώτο τουλάχιστον πίνακα, η συχνότητα των ερωτικών επαφών εβδομαδία. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει 0 επαφές 35%, 1 επαφή 27%, 2-3 επαφές 24% κτλ. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι οι πολλές απαγορεύσεις ουσιαστικά δημιούργησαν ένα αρνητικό συνέστημα, Νίκο, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα, η οποία δημιούργησε έτσι, εκνευρισμό, θυμό, φόβο και που άφησαν οι οικονομικές δυσκολίες οι οποίες ήρθαν και προσθέθηκαν, άφησαν το αποτύπωμά τους και στη σφαίρα των προσωπικών σχέσεων, Νίκο, ουσιαστικά. Βέβαια, αναφορικά τώρα με τις ανησυχίες ως προς την ασφάλεια του εμβολίου. Ακριβώς.
Αναφορικά ως προς τις ανησυχίες, ως προς την ασφάλεια του εμβολίου, πηγαίνουμε στον επόμενο ουσιαστικά πίνακα. Ανησυχείτε για τις πιθανές ασφάλειες του, για την πιθανή ασφάλεια του εμβολίου. Ακριβώς σε όλες λοιπόν τις κοινωνίες, πάντοτε φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν ιδιαίτερα, σε ένα 45%, και κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν, δεν ανησυχούν τόσο πολύ. Μάλλον φαίνεται μοιρασμένο ουσιαστικά το συγκεκριμένο. Έτσι, δηλαδή φαίνεται ένα ποσοστό από 53%, 46%, περίπου 50-50. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτόν Νίκο, σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν γενικότερα την επιστημονική σκέψη. Και σε αυτή την περίοδο υπάρχει αυτή η κατάσταση, δηλαδή κάποιοι αμφισβητούν την επιστημονική σκέψη, υπάρχει φόβος, υπάρχει άγχος, και κάποιοι άλλοι ουσιαστικά προτάσσουν τις δικές τους φοβίες, τα δικά τους άγχη μπροστά από την ορθολογιστική σκέψη, το οποίο φαίνεται και αποτυπώνεται με βάση και τη συγκεκριμένη έρευνα αυτή την οποία έχουμε εδώ πέρα. Αμφισβητούν επιστημονική σκέψη και έρευνα διαχρονικά. Μια μερίδα. Ακριβώς. Πολιτών. Διαχρονικά μια μερίδα. Ξέρεις κάτι όμως, πέρυσι πολλοί ήταν αυτοί που αμφισβήτησαν και δεν εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της γρίπης. Φέτος, μέσα σε ένα καθεστώς πανδημίας, πίεσης, προβληματισμού, ανησυχίας, ήταν οι πρώτοι που πήγαν στα φαρμακεία και ζήτησαν αυτό το εμβόλιο. Ακριβώς. Υπό το καθεστώς του φόβου λειτουργήσε. Ξέρεις, ο φόβος είναι ένα χαρακτηριστικό συνέστημα το οποίο με κάποιο τρόπο μας σωθεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να μπορέσουμε να υπακούσουμε. Άλλωστε, το γιατί υπακούσαμε στην πρώτη καραντίνα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχει να κάνει με το ότι τελικά μάλλον υπήρχε καθεστώς φόβου γενικότερα. Ήταν το άγνωστο, ξέρεις, αυτό το οποίο δεν το γνωρίζαμε τόσο πολύ, αυτό το οποίο υπήρχε ίσως στη γειτονική Ιταλία, δεν είχε έρθει ακόμα στην Ελλάδα, φόβιζε πάρα πολύ και γι' αυτό με κάποιο τρόπο λοιπόν υπακούσαμε περισσότερο. Η εμπειρία μας στην διαχείριση ενός lockdown ίσως είχε επιπτώσεις στο δεύτερο lockdown. Ακριβώς. Στη συμπεριφορά μας, στα αποτελέσματα, στα κρούσματα. Ακριβώς. Στα αποτελέσματα, στα κρούσματα, έστω και αν το δεύτερο τουλάχιστον lockdown φαίνεται, ξέρεις, ότι αφήνει το αποτύπωμά του της θλίψης περισσότερο, της στεναχώριας, του άγχους και της κατάθλιψης ενίοτε σε κάποιους συνανθρώπους μας. Το αφήνει περισσότερο ανεξίτηλο, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται και στις προσωπικές σχέσεις, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown. Να δούμε και το επόμενο γράφημα. Το οποίο μας έχει ετοιμάσει εδώ ο Νίκος Παπανικολάου, να το σχολιάσουμε, να δούμε κάποια στοιχεία, αν θα προχωρήσετε το κατά σε εμβολιασμό. Θα προχωρήσουν σε εμβολιασμό. Βέβαια. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι ένα ποσοστό 61% θα προχωρήσει σε εμβολιασμό. Είναι αρκετά μικρό ακόμα το ποσοστό και ένα ποσοστό 39% φαίνεται ότι δεν έχει κάποια ερωτηματικά ως προς το κατά πόσο θα εμβολιαστεί ή όχι. Ξέρεις, δεν μπορούμε να περιγράψουμε το πώς και το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προς το παρόν τουλάχιστον είναι αυτό το 39%. Ναι. Γιατί εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο συνονθήλευμα ανθρώπων. Είναι αυτοί οι οποίοι απλά φοβούνται. Είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται πολύ απλά, πολύ δύσκολα κάποια πράγματα στον εαυτό τους. Δηλαδή, δέχομαι δύσκολα κάτι επεμβατικό. Αλλά στο τέλος θα το δεχτώ, Νίκο. Στο τέλος πιθανά θα το δεχτώ όταν θα το κάνει ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Οπότε τι καταλαβαίνω εγώ. Στο παρόν πιθανά όσο βλέπω τον πολιτικό να το κάνει, ναι. Όσο βλέπω τον αρχηγό της Εκκλησίας να το κάνει, όσο θα βλέπω το κάνω τον αρχηγό εγώ. Τελικά, όχι, ίσως είμαι αρκετά δύσπιστος ακόμα. Αρχικά. Αργότερα πιθανά θα μπω στη διαδικασία του να συνθηκολογήσω. Οπότε. Δεδομένου ότι θα το κάνει ο γείτονάς μου, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και ίσως θα αναγκαστώ κι εγώ ίδιος. 6 στους 10 είναι ξεκάθαρο. Θα πάνε να το κάνω το εμβόλιο. Ακριβώς. 6 στους 10 τουλάχιστον. Και οι 4, πιθανότατα το 50% από αυτή τη μερίδα, από αυτό το ποσοστό, στο τέλος θα πάνε να το κάνει. Ακριβώς. Και οι 4, ένα μεγάλο ποσοστό, θα πάνε να το κάνει πιθανότατα. Αυτό δηλαδή το όχι αρχίζει σιγά σιγά και μειώνεται όσο προχωράει ο καιρός, όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, όσο γενικότερα ο κόσμος ξεφοβάται. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε λίγο, να δούμε και τα επόμενα στοιχεία. Υπό τις παρούσες συνθήκες τώρα αποφεύγεται σεξουαλικά άτομα με άτομα τα οποία δεν γνωρίζετε καλά. Και πάλι εδώ πέρα έχουμε ένα ερώτημα, το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, το οποίο ουσιαστικά ναι, ουσιαστικά συνθηκολογούν με αυτή την κατάσταση, δεν ζητούν καινούργιες παρουσίες ουσιαστικά στη ζωή τους. Υπάρχει όμως και ένα μικρό ερώτημα στη δεύτερη καραντίνα, μικρό ποσοστό στη δεύτερη καραντίνα, που φαίνεται ότι κυκλοφορούν, οι οποίοι συνεχίζουν την ίδια ζωή και οι οποίοι ως ένα σημείο βοηθούν ούτως ώστε να υπάρχει ακόμα και η διασπορά του ιού ουσιαστικά. Ένα μικρό ποσοστό, περίπου, ξέρεις, ο 1 στους 5 ή 1 στους 4, αν θεωρήσουμε το 21-22% ποσοστό περίπου, είναι ο 1 στους 4 ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν τη ζωή τους. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έρευνα, ξέρεις, αυτό το ποσοστό, το 21%, αφορά κυρίως τις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή κάτω των 30, 25 με 30. Γιατί, όπως είπαμε, η έρευνα αφορούσε ηλικίες 25 έως 45. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο γράφημα.
Επόμενο γράφημα, θεωρείται ότι η αναγγελία έβρεση αποτελεσματικού εμβολίου θα οδηγήσει. Αν θα μας απελευθερώσει ακριβώς. Γενικά και αν θα αλλάξει η ψυχολογία μας. Ναι, ξέρεις, αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό, φαίνεται ναι, ότι είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το ζητούμε, ούτως ώστε να υπάρχει ψυχική ανάταση σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. 68, περίπου 70%, 7 στους 10 Έλληνες το θέλουν. Και ένα ποσοστό δεν θεωρεί ότι θα αλλάξει και τίποτα ουσιαστικά ο εμβολιασμός ή, εν πάση περιπτώσει, όταν θα προχωράει ο εμβολιασμός. Ξέρεις, κατά τις επιδημίες υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτον, υπάρχει αύξηση της θρησκευτικότητας. Ο κόσμος θρησκεύει περισσότερο. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο απρόβλεπτοι και ίσως αποταμιεύουν και χρήματα. Πράγμα το οποίο φάνηκε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, τουλάχιστον στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. Αύξηση καταθέσεων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν σε συνθήκες αυτού λειτουργούμε σαν το μερμήγκι, μάλλον αποθηκεύουμε χρήματα ουσιαστικά στην άκρη. Επίσης, κάτι χαρακτηριστικό είναι ότι δεν εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Όταν ωστόσο αλλάξει αυτή η περίοδος, υπάρχει έτσι μια περίοδος απελευθέρωσης, υπάρχει μια περίοδος ασυδοσίας, πατάλης, διασκέδασης. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ξέρεις, τα φαινόμενα Ντουμπάι ουσιαστικά, τα οποία τα είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ίσως σηματοδοτούν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κάποιοι έχουν αρχίσει ήδη ψυχολογικά, γιατί πραγματικά δεν ισχύει στην πραγματικότητα αυτό, να βλέπουν την έξοδο από αυτή την κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, όλο αυτό ξέρεις, αποτυπώνεται από έρευνα η οποία έχει υπάρξει από το Πανεπιστήμιο του Yale, συγκεκριμένα από τον Νικόλα Χριστάκη, είναι ένα καθηγητή κριτική. Βέβαια, εξαιρετικό επιστήμονα, όπου φαίνεται ότι η κοινωνία ουσιαστικά προσπαθεί να αντισταθμίσει το χαμένο έδαφος και το χαμένο χρόνο τον οποίο είχε και τρέχει γρηγορότερα σε αυτό. Αυτό φάνηκε, ξέρεις, και στην πανδημία του 1918, ουσιαστικά στην Ισπανική γρίπη τότε. Ναι. Όπως έλεγα ωστόσο προηγουμένως, δυστυχώς για κάποιους συμπολίτες μας το ψυχικό αποτύπωμα θα παραμείνει σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έρευνα. Φαίνεται δηλαδή ότι ένα ποσοστό 10-15% μάλλον θα έχει ένα μονιμότερο ψυχικό αποτύπωμα δεδομένων των ψυχοπιεστικών αυτών συνθήκων τις οποίες περνάμε τώρα. Λοιπόν, βλέπεις αύξηση των γεννήσεων. Τι λέει η έρευνα? Ξέρεις, τα δεδομένα. Αυτό που λέγαμε τουλάχιστον παλιότερα, περιμέναμε αύξηση των γεννήσεων. Αυτό βασίστηκε σε μια λάθος καταμέτρηση η οποία έχει γίνει στην Ουχάν, στην Κίνα. Όπου φάνηκε μια αύξηση των γεννήσεων μετά την καραντίνα της Ουχάν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ωστόσο, τελικά μια προσεκτικότερη παρατήρηση τι σήμαινε. Σήμαινε ότι μάλλον πάντα τον Ιούλιο και Αύγουστο είχαμε στην Κίνα περισσότερες γεννήσεις. Αυτό λοιπόν αποτυπώνεται και με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, όπου μόνο ένα ποσοστό 6% δήλωσε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε παιδιά μέσα στην καραντίνα από τα ζευγάρια τα οποία βρισκόντουσαν μαζί. Άρα, μάλλον δεν περιμένουμε αύξηση των γεννήσεων, ίσως γιατί ξέρεις, ο κόσμος κάτω από συνθήκες ψυχοπιεστικές και καραντίνας, μάλλον λειτουργεί περισσότερο αμυντικά, μάλλον λειτουργεί περισσότερο φοβικά, μάλλον λειτουργεί περισσότερο όχι το να ανοιχτεί, όχι το να δημιουργήσει, αν το θέλεις. Αλλά κυρίως να αποταμιεύσει, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Ο νούμερο ένα προβληματισμός των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή μαζί σου, ποιος είναι? Και να κλείσουμε έτσι τη σημερινή στήλη. Κοίταξε, είναι οι ίδιοι προβληματισμοί αυτοί που υπήρχαν, απλώς μέσα σε από περίοδο, την καραντίνα. Να το οριοθετήσω, σε περίοδο καραντίνας και πανδημίας. Απλώς μέσα από την καραντίνα, ξέρεις, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτά τα οποία ουσιαστικά ταλάνιζαν εντός εισαγωγικών τους ανθρώπους μέχρι τώρα, τους ταλανίζουν το ένα περισσότερο. Ίσως γιατί η καραντίνα δίνει το κάτι παραπάνω σε πίεση, ούτως ώστε κάποιος να λειτουργήσει κάτω από ένα καθεστώς πίεσης, να δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο από εκεί που δυσκολευόταν μια φορά, δηλαδή να δυσκολευτεί 2, 3, 4, 5 φορές. Άρα λοιπόν ίσως δεν δίνει και τις απαραίτητες διεξόδους. Σκέψε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μοναχικός, ο οποίος αισθάνεται δύσκολα, ο οποίος δεν έρχεται εύκολα σε επαφή με ανθρώπους, το πόσο δύσκολο θα μπορέσει να ξεπεράσει το συγκεκριμένο handicap αυτό που έχει ο ίδιος, αναπηρία εντός εισαγωγικών αυτή που έχει ο ίδιος. Και θα μπορέσει σε συνθήκες καραντίνας, περιορισμού, απαγόρευσης να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Αλλά για όλα υπάρχει λύση. Έτσι δεν κλείνουμε κάθε φορά. Για όλα υπάρχει λύση. Το λέμε κάθε φορά. Ίσως κάποιος αρκεί να δει τα πράγματα κάτω από μια διαφορετική οπτική γωνία. Μάλιστα. Που δεν είναι εύκολο ίσως σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν την πίεση, έτσι. Εννοείται. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά και πάλι. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Με υγεία να το ξαναπώ. Μια χιλιοϊπωμένη ευχή, η οποία νομίζω ότι έχει αξία σήμερα πλέον. Να είσαι καλά.